καταπληκτικά γεμάτο το γήπεδο Καραϊσκάκη για να υποδεχθεί το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής μεταξύ του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ήταν αυτή που έφτασε κοντά στην πρώτη καλή της στιγμή με τον Σέζαρ, σου του οποίου θα μπλοκάρει ο Αντώνης Νικοπολίδης. Μια φάση στο τέταρτο λεπτό. Ο Ολυμπιακός 2 λεπτά αργότερα όμως από την προβολή που κάνει ο Τουρέ Μπαλαπάη στον Τζόρτζεβιτς. Εκείνος έχει δύο παίκτες απέναντί του, θα προσπαθήσει να βρει στήριγμα και αυτό θα είναι ο Γρηγόρης Γεωργάτος. Εξαιρετική σέντρα του τελευταίου. Κεφαλιά εντυπωσιακή από τον Οκά και 1-0 Ολυμπιακός στο 6. Ανοίγει το σκορ. Γιάννης Οκάς που σκοράρει και στο πρώτο μάτς στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σκοράρει και τώρα κόντρα στην ΑΕΚ και σπέβδει αμέσως τον Γεωργάτο για να του δώσει τα συγχαρητήρια για την εξαιρετική σέντρα. Πανεγυρισμοί από τους 33.000 φίλους του Ολυμπιακού που γέμισαν ασφυκτικά το γήπεδο Καραϊσκάκη και πάλι φάση. Καταπληκτική σέντρα από τον Γεωργάτο, η κεφαλιά άπιαστη για τον Σορεντίνο από τον ΟΚΑ. 1-0 Ολυμπιακός στο 6. Μετά τον γκολ οι Ερυθρόλευκοι θα φτάσουν πολύ κοντά σε ένα δεύτερο με τον Τζόρτζεβιτς. Μπάλα μας θα περάσει λίγο έξω. Εδώ ολοκληρωμένη η προσπάθεια των παιχνών του Ολυμπιακού. Με την εξαιρετική πάσα του Ριβάλντο, ο Τζόρτζεβιτς δεν μπόρεσε να νικήσει ο Σορεντίνο. Έμεινε έτσι το 1-0. Στο 13ο λεπτό φαίνεται ότι ο Γεωργάτος ελέγχει τη φάση. Ο Λάκης θα κλέψει την μπάλα, θα μπει απειλητικά στην περιοχή του Νικοπολίδη. Δεν θα μπορέσει να γυρίσει σωστά στον Σέζαρ και τον Νίκο Λιμπερόπουλο. Από τις κόντρες ευνοείται ο Έμερσον, ο οποίος θα προσπαθήσει να οργανώσει την επίθεση της ΑΕΚ. Και εδώ τυχερός ο Βραζιλιάνος θα πάρει και αυτή την κόντρα. Το σούτ όμως θα σταματήσει πάνω στον Αντώνη Νικοπολίδη. Μένει έτσι το 13ο λεπτό το 1-0. Εδώ και πάλι η φάση με την οποία έκλεψε ο Λάκης και διαμαρτυρήθηκαν για επιθετικό φάουλ οι παίκτες και οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Στο 16ο λεπτό θα έχουμε τα πρώτα νεύρα στο μάτς με την φάση αυτή εδώ, με τον Ριβάλντο και τον Τσιρίλο να σπρώχνει τον Βραζιλιάνο, τον πετάει κάτω. Θύελα διαμαρτυριών στις εξέδρες του γηπέδου Καραϊσκάκη αλλά και από τους παίκτες του Ολυμπιακού με πρώτο και καλύτερο τον Σούρερ. Ο Τσιρίλο δεν έχει κάνει τίποτα. Εδώ το replay της φάσης. Πώς ο Ιταλός πετάει κάτω τον Βραζιλιάνο θα τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα από τον διαιτή συνάντηση του κ. Τσίκινη. Ο διαιτητής αναγκαστεί λίγα λεπτά αργότερα να πάει στον τέταρτο και να ζητήσει συστάσεις από τα μεγάφωνα για υβριστικά συνθήματα. Την ίδια ώρα που ο Τζόρτζεβιτς ζήταγε από τους οπαδούς του Ολυμπιακού να σταματήσουν τη ρήψη αντικειμένων, μία από τις κροτίδες έσκασε ακριβώς δίπλα στον Σορεντίνο, ο οποίος δείχνει ότι έχει πρόβλημα με το αυτί του. Εδώ και πάλι το replay, πως έσκασε ακριβώς δίπλα του. Ο Ολυμπιακός επιμένει και ψάχνει ένα δεύτερο γκολ. Από τον Ριβάλντο η σέντρα, η κεφαλιά του Τουρέ, δύσκολα σε κόρνερ ο Σορεντίνο. Στο 24 η φάση μένει το 1-0 για τους γηπεδούχους, εδώ ο Γιάγια Τουρέ. Ο οποίος θα είναι πρωταγωνιστής και στην επόμενη φάση με ένα σουτ βολίδα θα στείλει την μπάλα στο Ριζόντιο δοκάρι. Η φάση δεν έχει τελειώσει για τον Ολυμπιακό. Το 1-2 Τζόρτζεβιτς Ριβάλντο. Ο Βραζιλιάνος θα σουτάρει μπάλα όμως θα περάσει λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι της ΑΕΚ. Όλα αυτά λίγα λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. 4 λεπτά πριν από το τέλος του. Ο Έμερσον θα κάνει το μαρκάρισμα πάνω στον Τουρέ. Ο παίκτης του Ολυμπιακού από την ακτή ελεφαντοστού δείχνει να υποφέρει νέα νεύρα στο μάτς. Στο replay θα δείτε ότι με τις τάπες ο Έμερσον σκίζει την κάλτσα και προκαλεί ένα βαθύ σκίσιμο στο πόδι του Τουρέ. Η ΑΕΚ ψάχνει την απάντηση. Στην κεφαλιά εδώ θα ζητήσει πέναλτι για χέρι του Ανατολάκη. Κεφαλιά από τον Λιμπερόπουλο. Ο κύριος Τσίκινης είπε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Εδώ και πάλι το replay. Στη φάση που ο κύριος Τσίκινης είπε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Μεγάλη ευκαιρία από τον Ριβάλντο. Μόνος του πιάνει την κεφαλιά τη στέλνει έξω και τα βάζει με τον εαυτό του. Ο Τουρέ θα προσπαθήσει να μπει στη μεγάλη περιοχή, θα δώσει στον Τζόρτζεβιτς, εκείνος θα σουτάρει ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Σορεντίνου, η φάση στο 53. Εντυπωσιακή προσπάθεια από τους παίκτες του Ολυμπιακού που άλλαξαν τρεις φορές την μπάλα. Το σούτ από τον Ριβάλντο, ο Σορεντίνου είναι εκεί για να του πει όχι. Εξαιρετική ομαδική προσπάθεια. Πρωταγωνιστής στην επόμενη φάση και πάλι ο Βραζιλιάνος Superstar. Ο Αλεξόπουλος δεν διώχνει σωστά το κοντρόλ από τον Ριβάλντο, το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Ολυμπιακό μέσα σε αποθέωση. Ο Βραζιλιάνος σκοράρει για ένα ακόμη μάτς στο πρωτάθλημα και αποδεικνύει ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Ολυμπιακός με τον γκολ αυτό δείχνει να κλειδώνει τη νίκη κόντρα στην ΑΕΚ.
Πανηγυρισμοί βέβαια και από τους 33.000 φίλους του Ολυμπιακού στις εξέδρες του Καραϊσκάκη. Και πάλι τον γκολ. Το κοντρόλ με το γόνατο. Με τη μία το σουτ. Δεν μπορεί ο Σορεντίνο. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Περίπου από το σημείο που ο Ριβάλντο έχει σκοράρει και με τον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά επιλέγοντας την άλλη γωνία. Η ΑΕΚ στο 73 θα χάσει τη μεγαλύτερη ευκαιρία μέχρι εκείνο το σημείο στο μάτς να μειώσει το σκορ και να ξαναμπεί στο μάτς. Ο Λάκης όμως θέλει την μπάλα πάνω από το δοκάρι του Νικοπολίδη στο 74, εδώ απογοητευμένος ο Γεωργίας. Δύο λεπτά αργότερα είναι η αποβολή για τον Στολτίδη στην προσπάθειά του να διώξει από πάνω του ουσιαστικά τον Ίβιτς, θα τον χτυπήσει με αγωνιά. Θα λογομαχήσει και με τον Λιμπερόπουλο. Ο κύριος Τσίκινης θα του δείξει την κόκκινη κάρτα απευθείας. Ο Ολυμπιακός καλείται να συνεχίσει και να ολοκληρώσει το μάτς με 10 παίχτες. Απογοητευμένος ο Στολτίδης, εδώ και πάλι το replay. Και από αντίθετη λήψη η αγωνιά του Στολτίδη στον Ίβιτς. Στο 86 ο Λιμπερόπουλος θα πιάσει την κεφαλιά, θα περάσει έξω από το δεξί δοκάρι του Νικοπολίδη. Ένα λεπτό αργότερα η μεγαλύτερη ευκαιρία για την ΑΕΚ να μειώσει το σουτ του Λιμπερόπουλου στο δοκάρι. Η απόκρουση του Νικοπολίδη στο δεύτερο σουτ του Λάκη. Οι παίκτες ΑΕΚ ζητούν ότι η μπάλα έχει περάσει την γραμμή. Φάση αυτή στο 87. Εδώ το replay. Το σουτ του Λάκη. Δύσκολο να πει κανείς αν η μπάλα έχει περάσει την γραμμή. Ένα ακόμη replay. Στο σουτ του Λάκη ο Νικοπολίδης θα πει όχι. Και η τελευταία φάση του αγώνα είναι το τρίτο γκολ του Ολυμπιακού από την προσπάθεια του Κωνσταντίνου στον Τζόρτζεβιτς. Αυτός και πάλι στον Κωνσταντίνου. Η προσποίηση του τελευταίου, η πάσα στον Ριβάλντο. Αυτός επιλέγει να σκάψει την μπάλα πάνω από τον Σορεντίνο και να πετύχει ένα υπέροχο τρίτο γκολ για τον Ολυμπιακό στις καθυστερήσεις του αγώνα. Και να βάλει το κερασάκι στην τούρτα σε μια πολύ μεγάλη νίκη για τους Ερυθρολεύκους. Κόντρα στην ΑΕΚ. Δεύτερο γκολ για τον Βραζιλιάνο στο ντέρμπι. Εδώ και πάλι η πάσα από τον Κωνσταντίνου. Το γκολ από τον Ριβάλντο. Ο οποίος συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του. Το παιχνίδι τελειώνει με νεύρα από τον Έμερσον αλλά και αποθέωση για τον Ριβάλντο και τους παίκτες του Ολυμπιακού.